Σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή. Από καρδιάς και εδώ. Και εδώ από την Πρέβεζα, από την Πάργα, στέλνουμε το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και χαίρομαι πολύ που σε αυτήν την όμορφη σύναξη βλέπω μαζί μας παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι μου θύμισαν ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν είχε έρθει είχε μιλήσει κάπου από εκεί πάνω. Αλλά νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις τις οποίες κάνουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο φέρνουν κάτι από άλλες εποχές. Και αν κάποιοι επιλέγουν να αμφισβητήσουν τις δημοσκοπήσεις, τους λέμε εσείς είστε η καλύτερη δημοσκόπηση. Ας έρθουν να βλέπουν τον κόσμο που βγαίνει στον δρόμο, που αγωνίζεται για την παράταξή μας, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το τι θα γίνει τελικά στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Διότι φίλες και φίλοι, αυτά τα 4 χρόνια περάσαμε μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και αν για κάτι είμαι υπερήφανος, είναι ότι μπορέσαμε και κρατήσαμε το σκάφος της χώρας σε σταθερή πορεία. Αποκρούσαμε τη μεταναστευτική εισβολή στον Εύρο. Στηρίξαμε την κοινωνία στη διάρκεια της πανδημίας. Είπαμε όχι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας από την γειτονική Τουρκία. Θωρακίσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Στηρίξαμε την κοινωνία και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, όταν εκτινάχθηκαν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, η δικιά μας κυβέρνηση ήταν αυτή που έδωσε επιδότηση σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση, για να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως ήταν παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Και ερχόμαστε τώρα, λίγες μέρες, 13 μέρες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές, να θέσουμε με καθαρό και με σαφή τρόπο τα μεγάλα διλήμματα αυτής της εκλογικής κάλπης. Και η εκλογή αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Διότι ξέρω πολύ καλά πόσο μεγάλη προσπάθεια κάναμε αυτά τα 4 χρόνια για να αφήσουμε πίσω μας πολύ δύσκολες εποχές για την πατρίδα μας. Τραυματική περασμένη δεκαετία ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από την Ευρώπη. Η χώρα μας είναι πια πιο ισχυρή. Η γνώμη της μετράει από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τις Βρυξέλλες. Η φωνή μας ακούγεται. Η πολιτική μας δικαιώνεται. Και βέβαια το αποτύπωμα αυτών των επιλογών το βλέπετε κι εσείς. Εδώ πέρα στην Πάργα, το βλέπετε στην Πρέβεζα. Πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδο. Εκτιμώ ότι φέτος τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα και όλα αυτά δεν είναι τυχαία, ξέρετε. Ήταν αποτέλεσμα πολύ σκληρή δουλειά. Διότι όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε τη χώρα στη διάρκεια του κορονοϊού, επενδύσαμε στην Ελλάδα ως ασφαλή προορισμό. Πιο πολλοί επισκέπτες, τους οποίους συναντώ εδώ πέρα, είδα επισκέπτες από την Φιλανδία, από τη Βρετανία, από τη Γερμανία, είναι απολύτως ενθουσιασμένοι με αυτά τα οποία έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Θα έρθουν και θα ξανάρθουν, θα το πούν και σε άλλους. Θα αγοράσουν και τοπικά προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια θα πάνε να τα βρουν στο σούπερ μάρκετ τους, στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο τουρισμός γίνεται ατμομηχανή ανάπτυξης. Και εδώ στη δικιά μας την περιοχή έχετε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και όταν μιλάμε για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι. Και σήμερα έχουμε σε όλη την Ελλάδα και στην περιφέρεια υπήρου μια μεγάλη έκρηξη επενδύσεων. Από τον τουρισμό μέχρι τη μεταποίηση, μέχρι τον πρωτογενή τομέα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Διότι δεν μπορούμε φίλες και φίλοι να εξασφαλίσουμε καλύτερους μισθούς και καλύτερα εισοδήματα εάν δεν έχουμε επενδύσεις, εάν δεν στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, αν δεν αποδαιμονοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα. Περάσαμε πολλές δεκαετίες θεωρώντας ότι ο επιχειρηματίας είναι εξ ορισμού κάτι κακό. Αυτά ευτυχώς τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Θέλουμε καλούς επιχειρηματίες να φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους. Θέλουμε καλές συνθήκες εργασίας, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να εξασφαλίσει, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα, και γι' αυτό δεσμεύομαι για τη δεύτερη τετραετία, θέλουμε καλούς, καλύτερους μισθούς από αυτούς που έχουμε σήμερα. Και θα τους έχουμε. Και κρατήστε αυτή τη δέσμευση.
Και όπως σας είχα πει πριν από 4 χρόνια ότι θα μειώσω τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, και το έκανα πράξη, 50 φόρους μειώσαμε. 7 δισεκατομμύρια αφαιρέσαμε συνολικά από την ελληνική κοινωνία σε φόρους. Έτσι και τώρα σας λέω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία που ο μέσος μισθός θα πάει στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος θα πάει κατελάχιστον στα 950 ευρώ. Γιατί εμείς πήραμε το κατώτατο από τα 6.50 και το πήγαμε στα 8.80 και τα παιδιά τα οποία δουλεύουν εδώ πέρα σε καταστήματα με πρώτο μισθό ξέρουν πόσο σημαντική ήταν αυτή η στήριξη, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές αυξάνονται, όπως σας είπα, όχι με δικιά μας υπετιότητα. Εμείς λοιπόν αυτή την πορεία της οικονομικής αναγέννησης της χώρας θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να την ενισχύσουμε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα των εκλογών. Διότι τίποτα από αυτά τα οποία πετύχαμε, σας διαβεβαιώνω, δεν ήταν πρώτο δεδομένο και δεύτερον δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστούν. Έχουμε από την άλλη πλευρά κόμματα τα οποία πιστεύουν σε μια τελείως αντίθετη πολιτική, τα οποία τάζουν, σας τάζουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 83 δις κοστολογήθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, όχι από εμάς, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και μετά μας ζήτησα και τα ρέστα, γιατί πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο να το κοστολογήσουμε και κάθε φορά σε κάθε τηλεόραση που τους ρωτάμε πόσο στοιχίζει, βρε παιδιά, ένα από τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει, κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Και αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν τους στοιχίζει τίποτα να σας τάζουν τα πάντα. Αφού ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές, τι πειράζει να τάξουν και 10 και 20 και 30 δις παραπάνω. Από μένα όμως, όπως έλεγα και στην παραμυθιά, παραμύθια από μένα δεν θα ακούσετε. Παραμυθάδες θα ψάξετε να βρείτε αλλού. Ήταν αυτοί που σας έταζαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, ότι θα αυξήσουν τις συντάξεις, ότι θα καταργήσουν με ένα νόμο και με ένα άρθρο όλη τη μνημονιακή νομοθεσία και τελικά μας φόρτωσαν άλλα 100 δις στο κεφάλι και ακόμα, φως τον Κατρούγκαλο, δεν το ξεχνάμε, δεν το ξεχνάμε αυτό το κύριο. Και ακόμα τώρα αγωνιζόμαστε, μια και λέτε για Κατρούγκαλο, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Όμως, αυτή η κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά αυξήσεις στους συνταξιούχους κοντά στο 8%. Και αυτή η αύξηση μπορέσαμε να τη δώσουμε ακριβώς επειδή η οικονομία αναπτύσσεται. Και θα έχουμε από εδώ και πέρα κάθε χρόνο αυξήσεις στις συντάξεις. Και για όσους δεν είδαν αύξηση, λόγω της προσωπικής διαφοράς, και είμαι σίγουρος ότι έχουμε κάποιους ανάμεσά μας, ένα έχω να σας πω. Η προσωπική διαφορά. Θα στείλετε τον λογαριασμό για την προσωπική διαφορά και για τον νόμο Κατρούγκαλου στον πραγματικό του αποδέκτη, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κατρούγκαλο, διότι η σφαγή των συνταξιούχων έχει ονοματεπώνυμο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να εξακολουθούμε, και είναι δέσμευσή μου αυτό, να στηρίζουμε πρωτίστως τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν ακόμα προσωπική διαφορά, με έκτακτη βοήθεια, όπως το κάναμε ήδη, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά. Άρα και η αύξηση των συντάξεων και οι καλύτερες αποδοχές για τους συνταξιούχους περνάνε μέσα από την πολιτική ανάπτυξη της οικονομίας. Και το ίδιο ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θέσχα την ευκαιρία να εξειδικεύσω σε λίγο περισσότερο βάθος το πώς αντιλαμβάνομαι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Και έδωσα πρωτίστως έμφαση στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν παιδιά. Και είπα θα αυξήσω το οικογενειακό επίδομα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά. Επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι σήμερα να έχεις οικογένεια με 2 και με 3 παιδιά και να πρέπει να μεγαλώνεις τα παιδιά και ταυτόχρονα να προσπαθείς να βγάλεις πέρα. Και βέβαια έχουμε και μια συνολική πολιτική στήριξη των νέων ζευγαριών για να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι μου έχει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Θέλουμε και τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι δεν είναι καταδικασμένα να ζουν στο ενίκιο, ότι μπορούν να αποκτήσουν ένα σπίτι και να πληρώνουν μια δόση δανείου χαμηλότερη από το ενίκιο το οποίο θα πλήρωναν. Μόνο που τώρα θα τους μείνει το σπίτι, ενώ αλλιώς τα λεφτά ουσιαστικά είναι λεφτά τα οποία είναι πεταμένα. Όλες λοιπόν αυτές οι πολιτικές, που είναι πολιτικές ανάπτυξης, είναι πολιτικές κοινωνικής συνοχής για μια Ελλάδα παραγωγική, δίκαιη, για μια Ελλάδα οικολογικά πράσινη, ψηφιακή, μπορούν να υλοποιηθούν με μια σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε γιατί αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην έννοια της σταθερότητας. Επειδή φίλες και φίλοι, έχω και πολλούς ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που πάμε στις Βρυξέλλες, συζητάμε συχνά τα εσωτερικά πολιτικά μας. Και ένα πράγμα έχω δει, ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μπορούν να είναι πιο σταθερές και να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις, ειδικά στους δύσκολους καιρούς τους οποίους διανύουμε τώρα. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, όπου ο ένας θα είναι ο όμηρος του άλλου.
και όπου ουσιαστικά πολλές φορές τα μικρά κόμματα θα εκβιάζουν για να μπορούν να πετύχουν τα δικά τους, να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα εις βάρος τελικά του ευρύτερου καλού. Η απλή αναλογική, δοκιμάστηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν μια καταστροφή. Ουδέποτε βοήθησε τη χώρα. Όποτε είχαμε απλή αναλογική, είχαμε αστάθεια. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι για να κλείσουμε το παράθυρο, την πόρτα, τη χαραμάδα σε οποιοδήποτε σενάριο δήθεν προοδευτικής διακυβέρνησης που θα έφερνε μαζί, προσέξτε, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη της Δήμητρας, ένας τρόπος υπάρχει. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 21ης Μαΐου. Εδώ στην Ήπειρο θα την έχουμε σίγουρα. Αλλά επειδή μου λέει η κυρία την πρώτη Κυριακή, για μένα υπάρχει μία κάλπη μόνο, προσέξτε, δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Υπάρχει μία κάλπη μόνο. Η κάλπη της 21ης Μαΐου θα στείλει το μήνυμα. Το βράδυ, όταν θα βγουν τα exit poll και τα τελικά αποτελέσματα, θα γνωρίζουμε. Ένας νικητής θα υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι νικητής. Και θα γνωρίζουμε από την πρώτη κάλπη της 21ης Μαΐου ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Έχω ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για το που φαντάζομαι την Ελλάδα 4 χρόνια από τώρα. Μια Ελλάδα που πραγματικά θα συγκλίνει με την Ευρώπη. Μου κάνει εντύπωση. Μερικές φορές δεν μπορώ να μην το πω ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν ένα κάποιο θράσος. Εδώ και 6 μήνες χρησιμοποιώ ως ένα από τα βασικά μου συνθήματα ότι πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Δεν αρκεί να μείνουμε στην Ευρώπη, όπως μείναμε το 2015, πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Και διαπιστώνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες ο κύριος Τσίπρας λέει ακριβώς το ίδιο. Να μείνουμε Ευρώπη και να γίνουμε Ευρώπη. Έχω να του πω λοιπόν ένα πράγμα. Μείναμε Ευρώπη επειδή η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη μάχη τον Αύγουστο του 2015. Διότι αν δεν ήταν Νέα Δημοκρατία θα είχαμε φύγει από την Ευρώπη. Μπήκαμε στην Ευρώπη εξαιτίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όταν κάποιοι φώναζαν, τα θυμάστε οι παλιότεροι, ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Και γινόμαστε Ευρώπη πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ισότιμα κάθεται στο τραπέζι των Ευρωπαίων εταίρων, διεκδικεί για την πατρίδα μας στήριξη, πόρους και σήμερα η γνώμη μας και η φωνή μας μετράει πια στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω πανδημίας, πήγα στις Βρυξέλλες, διαπραγματεύτηκα και φέραμε πίσω για τη χώρα 31 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πόροι που πιάνουν τόπο παντού. Τα κέντρα υγείας τα οποία θα κατασκευαστούν σε όλη την περιφέρεια, γιατί ξέρω πόσο σημασία έχει για εσάς το να έχετε ένα καλό κέντρο υγείας και ένα καλό νοσοκομείο, είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δουλειά που γίνεται στα σχολεία. Έχουμε εδώ πέρα πολλούς νεαρούς οι οποίοι πηγαίνουν εδώ πέρα στα σχολεία της περιοχής να γνωρίζουν τα παιδιά ότι από του χρόνου, όταν θα μπουν διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα σχολεία από την 5η Δημοτικού και μετά και θα αλλάξει τελείως το πώς γίνεται το μάθημα. Είναι μια επανάσταση αυτό το οποίο γίνεται. Να ξέρετε όλοι εσείς ότι αυτά είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλες αυτές λοιπόν οι παρακαταθήκες για τη χώρα ήταν αποτέλεσμα δικών μας διεκδικήσεων και δικών μας αγώνων. Και την επόμενη μέρα η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή και στην Ευρώπη και στην περιοχή μας. Ξέρετε ότι έχουμε εκλογές ταυτόχρονα με την Τουρκία. Και ναι, πράγματι, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες φαίνεται κάπως να έχουν εκτονωθεί τα πράγματα με την γειτονά χώρα. Και εμείς πάντα θα τίνουμε χείρα φιλίας. Όμως ταυτόχρονα δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε πόντο από την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας. Τα F-35 στα οποία αναφέρεστε, τα F-35 θα ενταχθούν στην πολεμική αεροπορία το 2028, αλλά τα Rafale πετάνε ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Όπως και πολλές άλλες σημαντικές επενδύσεις που κάναμε για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, διότι χωρίς ελευθερία και χωρίς υπεράσπιση εθνικής κυριαρχίας δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει ευημερία, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα θα σκεφτείτε πολύ προσεκτικά και αναφέρομαι και στους συμπολίτες μας οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν. Ότι οι επόμενες εκλογές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, δεν αφορούν μόνο την υγεία, ναι, αφορούν και την εξωτερική πολιτική. Διότι το ποιος θα διαχειριστεί μια επιθετική Τουρκία
η οποία μπορεί να ξανακάνει την εμφάνισή στο προσκήνιο, έχει σημασία και πρέπει να βαραίνει τελικά στις επιλογές των πολιτών. Φίλες και φίλοι, βλέπετε ότι μίλησα ελάχιστα για τους αντιπάλους μας, διότι πράγματι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μιλήσω περισσότερο για αυτούς. Εξάλλου τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο περιμένετε να ακούσετε από μένα είναι το όραμά μου για την επόμενη μέρα και το σχέδιό μου, το κοστολογημένο σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα συνεχίσει τον δρόμο της ανάπτυξης. Νομίζω ότι όπως σας είπα, αυτό σε έναν προορισμό ο οποίος κατεξοχήν είναι τουριστικός όπως υπάρχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ανάπτυξη και τουρισμός πάνε μαζί, είτε είναι εξωτερικός τουρισμός, είτε είναι εγχώριος τουρισμός. Εγώ χαίρομαι πολύ που μπορέσαμε να εξειδικεύσουμε ένα μέτρο ακόμα το οποίο αφορά την νεολαία μας, το οποίο νομίζω ότι έχει ξεχωριστή αξία. Θυμάστε κατά τη διάρκεια της πανδημίας δώσαμε το λεγόμενο Freedom Pass. Θέλαμε να ενθαρρύνουμε τότε τα νέα παιδιά να εμβολιαστούν. Είπα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μονιμοποιήσουμε. Όλα τα παιδιά που θα γίνονται 18 χρονών θα παίρνουν 150 ευρώ για να ταξοδεύουν σε τουρισμό, σε υπηρεσίες πολιτισμού, να ταξιδεύουν σε ωραία μέρη, όπως καλή ώρα εδώ πέρα υπάρχει. Είναι χρήματα τα οποία θα επιστρέψουν τελικά στην ελληνική οικονομία, θα τονώσουν και αυτά με τον τρόπο του στον εγχώριο τουρισμό. Άρα σας ζητώ φίλες και φίλοι, όσες μέρες έμειναν, 13 για την ακρίβεια, ελάτε να τον δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Και ξέρω ότι απευθύνομαι και σε παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που μας στήριξαν στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στις καλές, και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό, γιατί εσείς κρατήσατε την παράταση. Και ότι η Νέα Δημοκρατία φάνηκε διαχρονικά ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο άντεξε στη βάσανο των ιστορικών κύκλων και είμαστε σήμερα η μεγαλύτερη κεντροδεξιά παράταξη στην Ευρώπη. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παλιούς αγωνιστές, ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και σε αυτούς οι οποίοι συμπορεύθηκαν μαζί μας για πρώτη φορά στις εκλογές του 19. Κάποιοι θα συμπορευθούν μαζί μας για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Τους συναντώ συχνά άνθρωποι που μου λένε δεν σε ψήφισα το 19, αλλά τώρα αισθάνομαι εμπιστοσύνη, θέλω να συνεχίσεις να είσαι πρωθυπουργός στο τιμόνι της χώρας. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη για εμένα προσωπικά, αλλά είναι μια ευθύνη και για όλους εσάς. Γιατί οι εκλογές τις παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Όσοι έχουμε κάνει πολλές εκλογές ξέρουμε ότι οι εκλογές τελειώνουν όταν μετρέται και η τελευταία ψήφος. Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι πολύ καλές, βεβαίως το ρεύμα είναι θετικό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κανείς επιστημονικός. Πάντα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι περιμένουν ακόμα να πιστούν, όχι μόνο από εμάς αλλά και από εσάς. Τους γνωρίζετε στους χώρους εργασίας σας, στα καφενεία σας, στις παρέες σας, στην οικογένειά σας. Ζητήστε τους να κάνουν μια απλή σύγκριση. Να δούνε τι έγινε στη δεκαετία 15-19, τι έγινε στη τετραετία 19-23. Ρωτήστε τους τελικά ποιο είναι το κόμμα που πήγε την Ελλάδα μπροστά και ποιο είναι το κόμμα που πήγε την Ελλάδα πίσω. Η Νέα Δημοκρατία πήγε την Ελλάδα μπροστά και σας ζητώ εδώ από την Πάρχα, δώστε μου τη δύναμη να την πάμε ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα, καλά αποτελέσματα στην Πρέβεζα, στην Ήπειρο συνολικά και με την νίκη να ξαναρθούμε εδώ πέρα να γιορτάσουμε τη μεγάλη μας νίκη, τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τη μεγάλη μας παράταξη. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.